Και το ζητούμενο σαφέστατα είναι αυτό. Αν μπορούσαμε μία στάση, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει, σε χώρο μια στάση, να μπορέσουμε να ιδρύσουμε μία επιχείρηση, είτε αυτή είναι εμπορική, είτε μεταποίησης, είτε είναι υπηρεσιών. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την επιμελητήρια, το ΓΕΜΗ και όλους τους άλλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν πλέον τα επιμελητήρια, που μπορούν κυριολεκτικά, αν υπάρχει η πρόθεση και η διάθεση από τις άλλες όλες υπηρεσίες που εμπλέκονται για τη σύσταση μιας εταιρείας, να υπάρξει ένας πολύ γρήγορος χρόνος. Αν θυμάστε, πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, περίπου δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε εξαγγελθεί ότι θα πραγματοποιούταν. Έγινε μια προσπάθεια, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Και τώρα φοβάμαι ότι δεν θα γίνει, διότι το πρόβλημα της γραφειοκρατίας δεν είναι να μπορέσουμε μέσα από τα ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλους, αν θέλετε, μηχανισμούς να δημιουργούμε εταιρείες στα χαρτιά, στον τύπο, μέσα σε μία μέρα. Πρέπει η υπόλοιπη γραφειοκρατία, όλος ο άλλος μηχανισμός, πραγματικά να μπορέσει να ξεφύγει από αυτήν την αβελτηρία και, αν θέλετε, να χαρακτηρίσω έτσι με επίοικια όλη αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά επιχειρήσεις σε πολύ, πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Απαιτείται λοιπόν συνεργασία πολλών υπηρεσιών προκειμένου να φύγουμε από αυτή τη γραφειοκρατία. Ένα ερώτημα. Μια εμπορική επιχείρηση. Εμπορική επιχείρηση. Στο κέντρο του Ηρακλείου και γενικότερα στο Ηρακλείο, αν θέλει να πάρει μια άδεια και να λειτουργήσει. Γιατί αυτό είναι. Δεν είναι η οργάνωση της εταιρείας. Αυτό είναι θέμα επιχειρηματία, πόσο γρήγορα θα την οργανώσει και θα την έχει έτοιμη να δουλέψει. Είναι οι άδειες που χρειάζονται, οι επιδοτήσεις. Και ζητήσει την άδεια που είναι αναγκαία, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Πέστε μου, αν είναι δυνατόν με αυτήν την υπηρεσία ο άνθρωπος να πάρει, η επιχείρηση να πάρει άδεια και να λειτουργήσει. Και σας έφερα ένα παράδειγμα. Έπονται πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί να πούμε ότι ναι μεν θα ξεκινήσει να δουλεύει και οι υπόλοιπες άδειες θα πορθούν στην πορεία κλπ. Με αυτή τη μία στάση. Δεν γίνεται, διότι στην πορεία μπορεί να υπάρξουν μεγάλες εμπλοκές και να έχουν προβλήματα. Θέλω να πω ότι το κράτος, η πολιτεία πρέπει να γίνει λιγότερο γραφειοκρατική ή έστω καθόλου γραφειοκρατική για να μπορέσουν μετά να ιδρύουν τις εταιρείες. Και θα πω όμως και κάτι άλλο. Και βέβαια απαιτούνται εκείνα τα κίνητρα για να μπορεί να ανοίξει μία επιχείρηση και δεν είναι μόνο τα γραφειοκρατικά, αλλά να μπορεί να σταθεί και στην αγορά. Φαντάζομαι ότι εκεί θα θέλατε να πάτε. Θα θέλαμε να πάμε, ναι. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι μέχρι τώρα υπήρχε, αν θέλετε, επειδή δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ κανείς, δεν είχε σκεφτεί ότι μήπως πρέπει σιγά σιγά, για να μπορέσει κάποιος να πάρει μια άδεια να λειτουργεί, πρέπει να έχει και μια μελέτη στα χέρια του που να αφοράει την οικονομική γεωγραφία μιας πόλης, μιας αγοράς. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ξέρω εγώ, αυτή η ανισορροπία, αν θέλετε, στην αγορά του εμπορίου, ακόμα και της μεταποίησης και ακόμα και των επαγγελμάτων, υπάρχει μια ανισορροπία, είναι το ότι δεν υπάρχει μια τέτοια μελέτη που ένας επιχειρηματίας που θέλει να κάνει μια επιχείρηση να τη λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Η οικονομική γεωγραφία για κάθε αγορά είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο και σου ξεκατευθύνει σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε προτρέπει να δημιουργήσεις μια επένδυση, σε αποτρέπει να δημιουργήσεις μια επένδυση και σου δείχνει και ένα δρόμο τα αποτελέσματα που σε ένα μεγάλο ποσοστό θα έχει αυτή η επένδυση. Αυτό επιχειρείται τώρα να γίνει στην Κρήτη και ήδη έχει ξεκινήσει μια τέτοια μελέτη, την οποία την φτιάχνει, την επεξεργάζεται και την ήδη στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και σιγά σιγά θα πηγαίνουμε προς τα δυτικά. Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης μαζί με την ΕΣΕΕ και το Τμήμα Ερευνών της ΕΣΕΕ, το ΙΝΕΜΗ. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί
γιατί δίνει μια κατεύθυνση αν μια αγορά μπορεί να δεχτεί έτσι με θετικό πρόσημο μια εταιρεία ή δεν μπορεί και ίσως πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Να το λάβουμε και αυτό πολύ σοβαρά υπόψη μας σε αυτή την υπόθεση.